Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ σήμερα για να δώσω εξηγήσεις στο σώμα και να ενημερώσω και το κοινό και να ακούσω το κατηγορητήριο που έχει ετοιμάσει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή, όταν στο πρώτο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ορίστηκα απριωτής αντιπρόεδρος και ξεκίνησα με την ιδέα ο τόπος μας να έχει το δικό του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έφτιαξα το φάκελο για την υπαγωγή μας στο νόμο 4071 κάθετος 2012 άρθρο 46 που κατέθεσε ο Δήμαρχος στην Υπουργό. Ο φάκελος ήταν ο δεύτερος καλύτερος της Κορινθίας από τους τέσσερις. Πρόεδρος ορίστηκα από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα στις 17/5/2012, έκτοτε άρχισε ο προσωπικός κυρίος αγόρας της υλοποίησης που τελείωσε στις 8/1/2013 όταν πήραμε και τη διαπιστωτική πράξη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ήταν συνεργάσιμοι και δεν υπήρχαν προβλήματα. Σε συνέντευξη τύπου που ακολούθησε έδωσα τη δική μου έκθεση των έως τότε ερευνητών και των ήδη παραγωμένων αποτελεσμάτων μου στον Δήμαρχο καθώς δεν είχε τι να πει. Ο οποίος στη συνέντευξη αυτή με ευχαρίστησε προσωπικά για τη συμβολή μου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στην αμέσως μετά πρώτη συνάντηση που είχαμε, το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν η έδρα, διότι ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για το αφημί. Έδρα η οποία θα ήταν αρκετή να στεγάσει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εκεί ξεκίνησαν οι τριβές, καθότι ο Δήμαρχος με αναβολές στις οποίες συνηγορούσε ο Αντιδήμαρχος κ. Λιγοφρίδης σε ποιο χώρο θα στεγαστεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο χρόνος ήδη περνούσε. Τα άλλα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία είχαν ήδη τελειώσει με το θέμα αυτό και προκαλώ να δείτε την υποστήριξη που έχουν σε όλα τα επίπεδα από τις δημοτικές αρχές που ανήκουν. Δεν μπορούσα να παραλάβω ούτε καν το αρχείο λόγω της έδρας. Γιατί πού θα έβαζα το αρχείο, κυρίες και κύριοι. Αλλά άρχισα να νιώθω και έκθετος έναντι όλων των άλλων προέδρων και των άλλων δημάρχων, καθώς όλα έβαιναν καλώς στα υπόλοιπα λιμενικά ταμεία της Κορινθίας. Συνέχιζα όμως να ενημερώνω τακτικά και έκτακτα τον κύριο Δήμαρχο για όλες τις ενέργειες που έκανα. Όμως πλέον καθυστερούσαμε και τα τέσσερα δημοτικά λιμενικά ταμεία της Κορινθίας λόγω της έλλειψης του δικού μας αφημί. Τότε δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Δήμαρχο, στο οποίο μου ζητούσε την απομάκρυση του λογιστή που είχαμε αποφασίσει από κοινού στις αρχές του 2013 και τον οποίο είχα παρουσιάσει στον Δήμαρχο και δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση. Για να βάλουμε κάποιον άλλον για δικούς του καθαρά λόγους, τους οποίους δεν μου αποκάλυψε, δεν προέβαλε ποιοτικούς ή οικονομικούς λόγους. Αρνήθηκα κάτι τέτοιο και τότε άρχισαν τα προβλήματα. Με κάλεσε σε προσυμβούλιο της πλειοψηφίας και απέτησε εκ νέου μπροστά σε όλους να αλλάξει το λογιστή για πολιτικούς δικούς του λόγους. Και πάλι αρνήθηκα και με αποκάλεσε πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Είπε δηλαδή ή αλλάγει λογιστή ή αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο θέτω θέμα αποπομπής. Τα συμπεράσματα δικά σας. Την επόμενη μέρα είχα και πάλι συνάντηση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με άλλους προέδρους, όπου πριν φτάσω εκεί, ο Δήμαρχος μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι αν δεν κάνω αυτό που λέει, δεν θα μου δώσει έδρα. Το απόγευμα, αφού ήταν τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η απειλή έγινε πραγματικότητα, όταν όλοι είδαμε τον κύριο Δήμαρχο να αποχωρεί πριν ξεκινήσει το θέμα και έβαλε τον πρόεδρο να λέει ότι θα αναβάλει το θέμα, λέγοντας πως προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία περιμένουμε να μάθουμε μέχρι και σήμερα. Αφού πήρα το λόγο, γιατί το θέμα ήταν μείζονος σημασίας τότε, αναγκάστηκε και πήρε την απόφαση να συζητήσει το θέμα, παίρνοντας μια πρόχειρη απόφαση στην οποία αντιστοιχούσε, χωρίς να ορίζεται επακριβώς, ένα γραφείο 12 τετραγωνικών μέτρων άδειο σχεδόν. Δεν χωράει ούτε δεύτερο γραφείο, γιατί δεν χρειάζεται, λέει ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, να έχει το δικό του γραφείο. Ακριβώς την επόμενη, κανόνισα ένα πρώτο προσυμβούλιο και ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ.
Αυτό το λέω γιατί κάποιοι εδώ λένε ότι δεν ενημερωνόντουσαν. Από την πρώτη κιόλας στιγμή υπήρχε ενημέρωση. Στην πρώτη συνάντηση, αφού ξεκίνησα την ενημέρωση, με διέκοψε η κυρία Λέζου και απέτησε να περάσουν έξω οι παρευρισκόμενοι κύριοι Μαρίνης Γεώργιος και Κακαβάς Γεώργιος. Αυτή ήταν στην αίθουσα, κυρία Λέζου, δεν ήταν κάποιος άλλος. Πήρα αμέσως το λόγο και είπα ότι δεν έχω πρόβλημα, καθότι δεν λένε κάτι κρυφό και μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους. Η κυρία Λέζου επέμεινε να φύγουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πανδαιμόνιο. Έτσι ακολούθησε ψηφοφορία που με τη δική μου ψήφο παρέμεινα στην αίθουσα και συνεχίσαμε την ενημέρωση. Η δική μου είχε ισοψηφία και η ψήφος του Προέδρου μετράει διπλή. Γι' αυτό παρέμεινα στη θέση τους. Η γνώμη του κύριου Δημάρχου ήταν ότι η συνεδρίαση ήταν κλειστή και ότι έπρεπε να τους πετάξω έξω υποστηρίζοντας το αίτημα της κυρίας Λέζου. Εδώ μπήκε το θέμα του, μετά το θέμα του λογιστή και άλλο προαπαιτούμενο. Η συγγνώμη στην κυρία Λέζου. Την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος ήρθε στο πρώτο συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να μου επιτεθεί γιατί δεν υπερασπίστηκα τη σύμβουλο κυρία Λέζου στο αίτημά της και στη βραστική επίθεση που δέχτηκε από τον Γεώργιο Μαρίνη. Ενώ είχαμε πολύ σημαντικά θέματα, χάσαμε 2 ώρες τα προημερησίας με μοναδικό θέμα αυτό, αφού ο Δήμαρχος θέλει να κάνει το δικηγόρο της κυρίας Λέζου. Καμία σχέση όλα αυτά με θέματα του Λιμενικού Ταμείου. Το τελευταίο θέμα που αφορούσε τα τέλη αναβλήθηκε, ενώ θα μπορούσε να περάσει νωρίτερα, γιατί ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν γνώστης του αντικειμένου. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση αυτή, κυρία Λέζου. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούσε την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Μπορούσε να είχε τελειώσει από το Γενάρη, αφού η εισήγηση ήταν η ίδια που ψηφίστηκε ομόφωνα το Μάρτιο. Γιατί θα αναρωτηθεί κανείς, κάποιος, φτάσαμε στο Μάρτιο. Ο Δήμαρχος δεν απαντούσε στη γραπτή αίτηση για την πρακτικογράφο, η οποία έχει αριθμό πρωτοκόλλου 2986 κάθε 13 Δευτέρου 2013, λέγοντας ότι θα το τακτοποιήσει. Ακόμα περιμένουμε απάντηση. Αυτή είναι η υποστήριξη του Δημάρχου προς τον Πρόεδρο και γενικότερα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μη έχοντας άλλη λύση, πήρα την άποψη του νομικού μας συμβούλου, κ. Τζοάνου Χρήστου, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι ένα μέρος του ΔΣ μπορεί να κρατήσει τα πρακτικά μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και μετά να βρούμε μια άλλη λύση. Έτσι άμεσα συγκάλεσα νέο ΔΣ, αλλά ο Δήμαρχος διαφώνησε και προέτρεψε κάποια από τα μέλη να μην συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο. Επέμεινα, για ακόμη μια φορά αναβλήθηκε το Συμβούλιο χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Επέμεινα με νέα πρόσκληση έχοντας εξασφαλίσει μέλος του ΔΣ, το οποίο θα κρατούσε τα πρακτικά όπως και έγινε. Τότε, για ακόμη μια φορά επισκέφτηκα τον Δήμαρχο όπου ήθελα να τον ενημερώσω για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που εκεί παραβρίσκονταν η κυρία Στάμου, ο κύριος Δόσχορης, ο αντιδήμαρχος Δέντες Γεώργιος. Αργότερα προσήλθε και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Νικολάου. Μου είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι δεν έχει να συζητήσει μαζί μου αν δεν κάνω μια δημόσια δήλωση ότι λέω ψέματα και ότι ο Δήμαρχος λέει την αλήθεια και τα λοιπά βέβαια προαπαιτούμενα όπως ο λογιστής και συγγνώμη στην κυρία Λέζου. Εγώ φυσικά αρνήθηκα και του ζήτησα να μιλήσουμε για το Λιμενικό Ταμείο, τα προβλήματα και το μέλλον. Τη στιγμή αυτή επιτέθηκε φραστικά ο κύριος Νικολάου, κουνώντας μου το δάχτυλο του χεριού του επιδυτικά σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό μου, λέγοντας μου ποιος είσαι εσύ ρε, απαξιωτικά. Στη συνέχεια με πέταξαν έξω από το γραφείο του Δημάρχου, λέγοντας ότι εμείς θα αποφασίζουμε από εδώ και πέρα στο ΔΣ με την πλειοψηφία. Την επόμενη μέρα έβαλε τη γραμματέα του να τηλεφωνεί και να λέει στα μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να μην έρθουν στη συνεδρίαση με τη δικαιολογία ότι είναι άρρωστοι. Εδώ 2 παραδεχτήκαν ότι είναι ήδη άρρωστοι εκείνη τη μέρα. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απαραίτητη απαρτία προκειμένου να αναβληθεί για ακόμη μια φορά το ΔΣ που αφορούσε τον ορισμό των τελειών. Δεν τα κατάφεραν και η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Εγώ αυτό το κατήγγειλα δημόσια, όπως και ενημέρωσα επίσης για την απόφαση που πήραμε.
Ήδη είχαμε φτάσει με όλα αυτά τα γεγονότα στο μήνα Μάρτιο. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω και ένα άλλο μειζοθέμα που έχει προκύψει και αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου, το ζήτημα της ταμιακής υπηρεσίας. Είχαμε τηθεί και προβλέπεται και από το καταστατικό που έχει ψηφιστεί ομόφωνα στο πρώτο συμβούλιο, η ταμιακή διαχείριση της υπηρεσίας μας να εξυπηρετείται από Δήμο όπως συμβαίνει και με τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Η πρώτη αίτηση είχε αριθμό πρωτοκόλλου 2847 / 7 Δευτέρου 2013, η οποία δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα. Ενημερώθηκα ο ίδιος από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ότι η αίτηση δεν έχει φτάσει ποτέ στα χέρια τους και ότι κρατείται στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Λυκοφρίδη. Γι' αυτό τον λόγο κατέθεσα και δεύτερη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6960 / 3 Τετάρτου 2013. Επισημένοντας για ακόμη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι ο Δήμος να εξασφαλίσει ταμιακή υπηρεσία, καθώς το λιμενικό έχει έλλειψη προσωπικού και αδυνατεί να το πράξει, σκεπτόμενο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τη ΔΟΗ Κορίθου. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, παλεύαμε με τους άλλους προέδρους να ρευστοποιήσουμε το ομόλογο, μιλώντας με την νομική υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ζητούσε συνεχώς και νέα έγγραφα, χωρίς να ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό ποσό της κατανομής του ομολόγου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη προθυμία από την Τράπεζα της Ελλάδος να ρευστοποιήσει ένα δεκαετές ομόλογο πριν τον πρώτο χρόνο, γιατί είχε υπολογιστεί στο PSI του Δευτέρου Μνημονίου. Τελικά τα καταφέραμε στις 26 Μαρτίου και πήραμε 230.000 ευρώ περίπου. Μέχρι σήμερα προσπαθώ να πάρω τα χρήματα από το λογαριασμό κίνησης και τώρα ξέρουμε πώς ακριβώς είναι. Αφού τακτοποιήθηκαν όλες οι εκκρεμότητες του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου, έτσι παίρνουμε άλλες 55.000 ευρώ περίπου. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε πρόβλημα με τη γεωγραφική κατανομή. Είμαστε σε επαφή με τους προέδρους για τη λύση και αυτού του προβλήματος. Πώς μπορούσαμε να καταρτήσουμε προϋπολογισμό όταν όλα αυτά τα ποσά αφορούν το 55% του προϋπολογισμού? Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός είναι έτοιμος. Άρα δεν είναι αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα. Άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν καταρτισμένο προσωπικό και οργάνωση ετών, όπως η ΔΟΚΟΠΑΠ, πέρασε μόλις στις 3 Τετάρτου του 2013 από το Διοικητικό της Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του. Δεκάδες νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει προϋπολογισμούς, αλλά δεν εκτελέστηκαν οι πρόεδροι. Επίσης, και ο Δήμος μας πέρασε προϋπολογισμό το Μάρτιο, αλλά δεν κατηγορήθηκε κανένας με βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, όπως κατηγορούμε εγώ αδίκως. Επιπροσθέτως, στην τελευταία συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, που έγινε στις 2 Τετάρτου του 2013, ο κ. Λυκοφρύδης ζήτησε από τους προέδρους των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών, κ. Λέζου και κ. Γιώργου Δέδε, να του παραδώσουν τους ισολογισμούς του 2011 και 2012 για τον προϋπολογισμό του 2013. Δεν είναι ο προϋπολογισμός της σχολικής επιτροπής. Παρακαλώ, Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί αυτοί δεν παραπέμπτονται όπως εγώ? Μήπως επειδή είναι τα αγαπητά και προστατευόμενα μέλη της Δημοτικής Αρχής από τον κύριο Δήμαρχο? Όσον αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στάθηκε στο Δήμο στις 11 Δευτέρου του 2013, όπως και ο ΙΙΙΑ ψήφιζε από το ΔΣ. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Όσον αφορά για το πρόγραμμα Διάβια, γιατί και γι' αυτό κατηγορούμε, ενημερώθηκα από την Επιτροπή για το πρόγραμμα που έχει ερωστεί από το Δήμο. Άμεσα και απέστειλα την αίτηση με επιτυχία κατόπιν οδηγιών στις 13 Δευτέρου του 2013. Είμαι από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και μοιράζομαι την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Όσοι από τα μέλη του ΔΣ ζήτησαν κατηδία ενημέρωση, την είχαν και με το παραπάνω. Η κυρία Στάμου, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ζήτησε, το μοναδικό πράγμα που μου ζήτησε ήταν ένας φάκελος. Ένας φάκελος με έγγραφα, λέει, να έχω κι εγώ, κάτι να μιλάω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό θέλατε, κυρία Στάμου, αυτό θέλατε. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν έχω τι να πω, λέει, πάνω στην έδρα. Αν είναι για τον τρόπο, σας, κυρία Στάμου. Λοιπόν, στη ζωή μου έμαθα να σκέφτομαι και να μην λέω ναι σε όλα με κάθε κόστος. Αυτό πληρώνω σήμερα. Το όχι σε παράλογες επιλογές και επιθυμίες του Δημάρχου. Έδωσα τα πάντα για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
με προσωπικό κόστος, οικονομικό, εργασιακό, εγκαταλείποντας την επιχείρησή μου και κυρίως χάνοντας την υγεία μου ψυχική και σωματική. Με έστειλε μέχρι και νοσοκομείο, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Κανένας. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, κανόνισε με κάποια μέλη του ΔΣ συνάντηση για να επιβάλλει άλλο λογιστή με 20.000 ευρώ. Ζήτησε από την κυρία Σταύρου να με παρακάμψει, όπως προσπαθεί συνέχεια. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Όχι, αυτό δεν είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο Δήμαρχος είπε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε ένα ευρώ στο ταμείο μέχρι το Μάιο. Δεν θα ακολουθήσω τέτοιες τακτικές. Ουδέποτε ακολούθησα. Δεν υποκύπτω ακόμα και να χρειαστεί να πέσω. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι υπάρχουν και μέσα σε αυτά που σας παρέδωσα η γνώμη των άλλων Προέδρων που συνεργαζόμαστε μέχρι και σήμερα, γιατί είναι υποχρεωτικό, η γνώμη των άλλων Προέδρων, η οποία είναι καθοριστική για το πώς συμπεριφέρομαι και πώς συνεργάζομαι ακόμα και με ξένους και με άλλους από εδώ, προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να πω επίσης ότι σαν Πρόεδρος 3 μήνες, λέει, δεν έκανα τίποτα απολύτως. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έχω καμία σχέση και δεν αποδέχομαι κανένα μυστικό σύμβουλο, όπως αποδέχονται κάποιοι άλλοι. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε με ιταλικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε άλλες λύσεις. Δεν χρειάζονται ιταλικά πανεπιστήμια για να αλλάξει μορφή το Λουτράκι. Έχουμε και ελληνικά πανεπιστήμια. Μπορούμε, παράδειγμα, να κάνουμε μια πρόταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που προσφέρεται να κάνει και δωρεά προμελέτη. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Άλλα μας ενδιαφέρουν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Δήμαρχος, έχετε λόγο. Παρακαλώ.